Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας και πολλές υπομονές. Με αυτήν την ευχή του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, γεμάτη νόημα και άκρος επίκαιρη, ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη τελετή αγιασμού και ορκομοσίας της Νέας Βουλής. Σε ατμόσφαιρα που ανέδει έντονο προβληματισμό για όσα αναμένονται να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε ως ύφιστε, άλλωστε στο καινούριο και στα λεγόμενα πρωτάκια, με την Ένωση Κεντρών να συγκεντρώνει τα βλέμματα και τα σχόλια των περισσότερων. Μέχρι τώρα η Βουλή δυστυχώς είχε καταλήξει να είναι θέατρο υποκρισίας. Η παρουσία του Βασίλη Λεβέντη σηματοδοτεί μια ουσιώδη αλλαγή προς τα επιχειρήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί ήταν εκείνοι που προσέγγισαν τον Βασίλη Λεβέντη για να τον χαιρετήσουν θερμά, και μεταξύ αυτών ο προαλυφόμενος για πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όμως η Ντόρα Μπακογιάννη επεφύλαξε και μια συμβολική μομφή στην Ένωση Κεντρών, καθώς αφού καλωσόρισε τους νέους βουλευτές, παρατήρησε στο βουλευτή που καθόταν πίσω από τον Βασίλη Λεβέντη ότι έχει πιάσει τη θέση του Παύλου Μπακογιάννη. Ενδιαφέρον δε είχε και το γεγονός ότι η Ένωση Κεντρών περιστοιχίστηκε στα έδρανα από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως και από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Ο Αλέξης Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα λίγο μετά τις 11 και είχε θερμή χειραψία με την Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ εκείνη τη στιγμή προσήλθε και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και οι δύο άνδρες είχαν ένα σύντομο διάλογο με εμφανή καλή διάθεση. Ο Πρωθυπουργός χαιρετήθηκε με πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έσπευσαν να τους σφίξουν το χέρι, αλλά και βουλευτές άλλων κομμάτων, όπως και με το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, προκαλώντας μάλιστα την παρατήρηση του Προεδρεύοντος Νικήτα Κακλαμάνη. Παρακαλώ, καθίστε στα έδρανα και λίγο ηρεμία για να ξεκινήσουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε κάνει πηγαδάκι. Μετά τον αγιασμό πάντως, ο Αρχιεπίσκοπος, ίσως για να μην φέρει σε δύσκολη θέση κανέναν, δεν πλησίασε όπως γινόταν στο παρελθόν τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων για να τους αγιάσει και να ασπαστούν το σταυρό. Κατά την τελετή ορκομοσίας δόθηκαν τρεις διαφορετικοί όρκοι, πρώτα ο θρησκευτικός, μετά ο όρκος στο Κοράνι και τέλος ο πολιτικός όρκος, όπου και εκεί παρενέβη ο Προεδρεύων. Να παρακαλέσω, όπως και οι συνάδελφοι που ορκίζονται με πολιτικό όρκο ήταν όρθιοι όταν ορκιζόμαστε με το θρησκευτικό, διαλόγους ευγενίας να σηκωθούμε όλοι όρθιοι. Παρότι η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πολιτικό όρκο, πάνω από 20 βουλευτές του επέλεξαν το θρησκευτικό όρκο και μεταξύ αυτών ήταν οι πασοκογενείς Παναγιώτης Κουρουπλής, Μάρκος Μπόλαρης, Χρήστος Πίρτσης, Γιάννης Μιχαλογιαννάκης και άλλοι πολλοί. Διχασμένοι εμφανίστηκαν και οι μουσουλμάνοι βουλευτές, καθώς οι Αχμέτ Ιλχάν από το Ποτάμι και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ από τον ΣΥΡΙΖΑ ορκίστηκαν στο Κοράνι, ενώ οι επίσης κυβερνητικοί Μουσταφά Μουσταφά και Αϊχάν Καραγιουσούφ ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο. Μοιρασμένες πάντως ήταν και οι ενδυματολογικές προτιμήσεις των κυριών, που παρέδωσαν τη σκυτάλη των συνήθως αυστηρών και σκουρόχρωμων συνόλων σε περισσότερο ανοιχτόχρωμες επιλογές, με το ασπρόμαυρο να έχει την τιμητική του, αλλά και το κόκκινο να δίνει μια περισσότερο εκρηκτική διάσταση. Ανεξαρτήτως πάντως από το χρωματολόγιο των ενδυματολογικών επιλογών, τα έδρανα της Βουλής και επισήμως ανανέωσαν τα δικά τους χρώματα, καθώς λόγω της εισόδου της Ένωσης Κεντρών ο χάρτης των κομμάτων αλλάζει ελαφρώς. Ειδικότερα, στην πρώτη σειρά των εδράνων παραμένουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Στα πίσω έδρανα, τέρμα δεξιά, κάθονται οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Στο διπλανό διάζωμα συνεχίζουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ενώ εμβόλυμα δίπλα τους κάθονται οι νεοεισερχόμενοι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών. Δίπλα τους παραμένουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, μετά το ΠΑΣΟΚ και τέλος το Ποτάμι. Αύριο η Βουλή ψηφίζει το νέο της Προεδρείο και τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός θα αναγνώσει τις προγραμματικές δηλώσεις που θα ολοκληρωθούν μετά από τριήμερη διαδικασία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα, με ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.